Ματωμένα χώματα. Κεφάλαιο δεύτερο. Μόλις είδε ο πατέρας πως κάτεχα καλά και τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής και πως μπορούσα να στρώσω λόγο στο χαρτί, με φώναξε και μου είπε: «Χαζήρεψε τα ρούχα σου, Μανώλη. Τούτες τις μέρες έχω σκοπό να σε στείλω στη Σμύρνη. Θέλω να βγεις στην πιάτσα, να μάθεις το εμπόριο, να ξετριφτείς, να δουλέψεις κοντά σε μπόρους, τσαρσιλίδες και φατόρους». Πρώτη φορά μου μίλησε ο πατέρας μου σαν να ήμουν άντρας. Μου φάνηκε πως ήταν μια σπάνια μέρα όπου η πόρτα της καρδιάς του είχε μείνει ανοιχτή. Γι' αυτό πήρα το θάρρος και του είπα: «Θα κάνω όπως ορίζεις, πατέρα. Όμως ήθελα να ξέρεις πως τα αγαπώ τα γράμματα. Γλιστρούνε μέσα μου με ευκολία όπως όταν διψάς και πίνεις νερό». Ο λόγος μου πρέπει να του έκανε κάποια εντύπωση. Δεν μου δόκει απόκριση. Έβγαλε ένα βαρύ, άναρθρο που δεν με βοήθησε να καταλάβω τι στοχαζόταν να πράξει. Την άλλη μέρα, καθώς γυρίζαμε από το ρινό μας χτήμα, κοντοστάθηκε στο διάσελο, γυρόφερε το μάτι στον κάμπο και μου είπε: «Τι τα θέλεις τα γράμματα που έχουμε τέτοια μπερικετλίδικα χώματα για δούλεψη? Παπάς θα γένεις ή δάσκαλος? Έμπορα χρειάζομαι, να μάθει τα λυσβερίσει, να ανταραβερίζεται στις πολιτείες όπου μας τρώνε το διάφορο οι αγιογδίτες, οι χαραμουφάιδες, οι εμπόροι. Αν σε ξεχώρισα να σε στείλω στη Σμύρνη, το έκανα γιατί κόβει το μάτι σου και παίρνει καλές τροφές στο μυαλό σου. Αυτή είναι η θέλησή μου». Ξημέρωμα Κυριακή, καθώς ο πατέρας έφυγε για δουλειές στα Ιντίνη, βρήκα την ευκαιρία να ανέβω στο βουνό να ανταμώσω το σεφκέτ και να του φέρω το χαμπέρι του μισεμού μου. Με τούτο το Βοσκόπουλο είχα μια αναξέχαστη φιλία. Στις διακοπές του Πάσχα, σαν ανέβαινα κι εγώ με τα πρόβατα στο βουνό, τον παράσερνα στα πιο τρελά παιχνίδια. Σκαρφαλώναμε σε ψηλές απάντητες κορφές, ψάχναμε για ετοφογιές και για κρυφές πηγές, κολυμπούσαμε σε ποτάμια. Όταν μας έβρισκε καμιά μπόρα και βλέπαμε τα δέντρα να δέρνονται με τη βροχή, ξαμουλιόμαστε κι εμείς μέσα στο δάσος και τρέχαμε με γυμνό το στήθος, μεθυσμένοι από μια αναλόκοτη χαρά που βύτσιζε τις αισθήσεις μας. Σαν μας πότιζε το νερό ή σαν με το κόκαλο, μαζευόμαστε στη σπηγή όπου φυλάγαμε τα κοπάδια. Ανάβαμε φωτιά, κολατσίζαμε. Τότε σκράταγα στα χέρια μου τη φαντασία του Σεφκέτ, την έπλαθα όπως με το ζυμάρι πλάθη στα λαζαράκια. Στην Ανάσταση τον κατέβαζα στον Κυρκιντζέ. Χαιρότανε να βλέπει τη νύχτα τα κεριά να στραφταλίζουνε σαν αστράκια, να ακούει το Χριστός Ανέστη και τη καμπάνα στο ξεσηκωτικό μελωδικό κάλεσμα, να ρίχνει μαζί μας τρακατρούκες και να τρώει στο τραπέζι μας τη μοσχοβολιστή αυγοκομμένη μαγειρίτσα της μάνας μου. Η εμπιστοσύνη που μου είχε ο Σεφκέτ δυνάμωσε και στέριωσε ακόμα πιο πολύ από ένα περιστατικό. Το χωριό του ήταν καθυστερημένο σαν όλα τα τουρκοχώρια. Μήτε ακουστά δεν είχαν τι θα πει γιατρός ή δάσκαλος. Άμα αρρώστανε άνθρωπος, πέμπανε καβαλάρι 3 ώρες δρόμο να πάει να βρει το Χότσα ενός άλλου χωριού που είχε τη φήμη σοφού. «Χότσα», του έλεγε ο μαντατοφόρος, «το και το έχει ο αρρωστός μας. Τι πρέπει να του κάνουμε να γιάνει?» Ο Χότσας έπεφτε σε βαθιά συλλογή. Ο νους του βυθιζότανε στα όσα γράφει το Κοράνι. Όταν έβρισκε τι τέριαζε στην περίπτωση, καθότανε και το έγραφε. Ο άνθρωπος τον επλέρωνε για τον κόπο του, έπαιρνε το διπλωμένο χαρτί, γύριζε πίσω στο χωριό και το έδινε στον άρρωστο να το καταπιεί για να γιατρευτεί. Κάποτε σαρώστησε βαριά ο πατέρας του Σεφκέτ και ήρθε και μου είπε: «Τον χάνουμε τον πατέρα μου. Τα χαρτιά του Χότσα δεν το γιατρεύουνε και σβήνει ώρα την ώρα». «Δεν δοκιμάζεις να τον εφέρεις στο χωριό μας?» του μίλησα. «Εμείς έχουμε σπουδαίο γιατρό. Δεν δίνει χαρτιά στους άρρωστους, δίνει φάρμακα, σερμπέτια, χάπια, αλυφές που τα φτιάχνει σπουδαγμένους επί τούτος πετσιέρης». Ο Σεφκέτ παραξενεύτηκε και λίγο σκιάχτηκε. Μήπως και κρυματιστεί εν πάει σε γιατρό και όχι στο Χότσα. Ωστόσο την άλλη μέρα, αυγές, να και έφερε τον πατέρα του ξαπλωμένον πάνω σε μία τάβλα, μισοανέσθητο. Οι δικοί μου τον καλοδεχτήκανε, του τρώσανε να πέσει και καλέσανε το γιατρό. Με την περιποίηση και με τα φάρμακα, άνοιξε τα μάτια του και πάνω στις 8 καβάλισε το γάιδαρο και γύρισε σαν Λάζαρο στο χωριό του. Οι Τούρκοι, άμα τον είδανε ζωηρό και καλοστεκούμενο, τα χάσανε. «Πρε, τι μη λέτε είναι τούτη η Ρωμνή? Πώς το φτιάξε έτσι ξύπνιο το μυαλό τους ο δικός του Σαλάχ?» Ο Σεφκέτ ξαναγύρισε στον Κυρκιντζέ. Μας έφερε πεσκέση, μέλι και τυρί για να μας ευχαριστήσει για όσα κάναμε για τον πατέρα του. Ύστερα με πήρε απόμερα. Έβγαλε ένα τεσσαράκι χιλιοδιπλωμένο στη μαντίλα του, μου το κλείσε ντροπαλά στη χούφτα μου και ψιθύρισε. «Μπανάμπιρ μου μιακ», άναψε ένα κερί από μέρους μου. «Ίσως και φιλιωθούν οι θεοί μας, όπως φιλιωθήκαμε κι εμείς».
Καθώς ανέβαινα τώρα στο βουνό να τον αποχαιρετήσω, σκεφτόμουν τις όμορφες ώρες που ζήσαμε μαζί και δέθηκε ένας κόμπος στην καρδιά μου. Μόλις κοντοζήγωνα στα λιμέρια του, έφερα διχαλωτά τα δύο δάχτυλα στο στόμα και άρχισα να σφυρίζω. Τ' αυτί του Σευκέτ, γυμνασμένο στη μοναξιά, άρπαξε τον ήχο με το πρώτο. Σφύριξε και λόγου του απαντητικά και πηδώντας σαν ζαρκάδι από βράχο σε βράχο, μου κουνούσε χαρούμενο το ραβδί του. Δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα και να με καλημερίσει και του πέταξα το νέο. «Ξέρεις, Σευκέτ, ξενιτεύομαι. Με στέλνει στη Σμύρνη ο πατέρας μου». Το τουρκί κέρωσε. Έπεσε το ραβδί από το χέρι του. Κόπηκε η ανάσα του. Θέλησα να του εξηγήσω το τι και πώς, να τον επαρηγορήσω. «Ο πατέρας μου λέει πως κόβει το μάτι μου και παίρνει καλέστροφες στο μυαλό μου. Για τούτο πρέπει να βγω στην πιάτσα, να μάθω τα λησβερίσει, να γίνω έμπορας». «Έμπορας? Τι πάει να πει έμπορας?» μα ρώτησε εκλετισμένος. «Έμπορας πάει να πει να κλέβεις εσύ αντί να σε κλέβουν οι άλλοι», το αποκρίθηκα με σοβαρότητα. «Και πώς δεν διάλεξε ο κύριος σου τέτοια χαμένη δουλειά, όπου είναι τίμιος άνθρωπος», είπε με περιφρόνηση ο Σευκέτ. «Δεν με κατάλαβε, Σευκέτ. Δεν θέλει να με κάνει κλέφτη από αυτούς που πάνε στη φυλακή. Πώς να σου το εξηγήσω? Έχεις δει τους τσεμπλίδες που μας έρχονται από τις πολιτείες με φράγκικα ρούχα και αγοράζουν μαζεμένα τα μαξούγια μας? Αυτοί είναι οι εμπόροι. Παίρνουν τη δική μας ταφίδα, τα σίκα, τις αιγές, τα καπνά, φτηνά και τα πουλούνε λόγου τους στις πολιτείες ακριβά. Εύκολος πλούτος, καταλαβαίνεις?» «Βάι, βάι», έκανε απορριμμένο το τουρκί. Τότε την παιδιάστικη κουβέντα μας την εθυμήθηκα πολλές φορές όταν κατέβηκα και δούλεψα στη Σμύρνη. «Η μάνα μου ήθελε πολύ να με κρατήσει κανένα χρόνο ακόμα στο χωριό. Μην πάει και ξενιτευτώ τόσο μικρός. Ήρθε και μια πρόβλεπτη, ας την πούμε, τύχη και έτσι της έγινε το χατήρι. Με ζητήσανε για δουλειά στο Μελεβί, ένα γειτονικό χωριό. Εκεί βρισκότανε το μεγάλο τσιφλίκι του Μουλά Εφέντη που το κληρονόμησαν οι γη του, ο Χουσεΐν και ο Αλής. Κι οι δύο αυτοί μπέιδες ήταν καλόκαρδοι και γλεντζέδες και προτιμούσανε τα ξεφαντώματα και το ραχάτι από τις έγνοιες της δουλειάς και της πολιτικής. Βάλανε επιστάτη τον Ανέστη, έναν τετραπέρατο Ρωμιό, και του είπανε: «Ρίξε στη δουλειά Ιουνάνιδες, Σεϊτάνιδες, να κάνουνε το 1%». Ο Ανέστης άλλο που δεν ήθελε. Πήρε το κουμάντο στον Μπελεβί, διάλεξε καλούς ζευγάδες από τον Κυρκιντζέ. Αυτοί να σπείρουνε, να θερήσουνε, να καταπιαστούνε με τα λιοτρίβια, τις στάνες, την ξυλία, το τυροκομιό. Οι μπέιδες ερχόντανε αραιά και πού, με παιχνιδιατόρους και παραδαλές γυναίκες, ανοίγανε τον πατρογονικό κούλα, κλεντοκοπούσανε 5-10 μέρες. Ύστερα, σαν έφτανε η ώρα να φύγουνε, αν λάχαινε να είναι ξεμέθιστοι, βάζανε υπογραφή στους λογαριασμούς του Ανέστη, δίχως να κάνουνε έλεγχο. Μια μέρα όμως, ο Αλίν Μπέις του είπε: «Πρέ Ανέστη, μονάχος κάθεσαι και γράφεις όλα τούτα τα νούμερα?» «Μονάχος, αφέντη». «Και για δεν παίρνεις βρεζές βζέκι, καραματικό να σε αλαφρώσει?» «Όσο να είναι, θα σου ξεφεύγει κανένα νούμερο στη σούμα». Ο Ανέστης το πέρασε για μπηχτή και ταράχτηκε, γιατί δεν είχε και τόσο καθαρή τη φωγιά του. Ήρθε λοιπόν στον Κυρκιντζέ, βρήκε τον πατέρα μου και του μίλησε: «Έχω ακουστά, Δημητρό, πως κείνος ο γιος σου ο Μανώλης γραβερίζεται καλά τα νούμερα. Δεν μου τον εστέλεις τον Μπελεβί να δω και κανένα χέρι? Θα έχεις καλό διάφορο. Ο Αλί Μπέις έχει κατά νου φέτος να μείνει στο τσιφλίκι και θέλω να έχω σε τάξη τους καημέδες μου». Ο πατέρας μου είχε μεγάλη ανάγκη από λεφτά, γιατί οι εμπόροι τους κάρουσαν άσχημη δουλειά με τη Σουλτανίνα. Για τούτο και δέχτηκε. Έτσι, αντί στη Σμύρνη, βρέθηκα στο καταπράσινο Μπελεβί με τα φράτα κοκκινοχώματα και τα πυκνά δάση. Ο Ανέστης στις αρχές ήταν όλο γλύκες μαζί μου. Μόλις όμως του περάσανε οι σφίξες, άλλαξε χαβά. Με έβρισκε πιο ανοιχτό μάτι από ό,τι ήθελε και φοβήθηκε μην καταλάβω τις βρωμιές του και τον ευλάψω. Όλα τα φερσίματά του μαϊδιάζανε. Έκλεβε το δίκαιο των εργατών. Έκλεβε από την τροφή μας. Έκοβε βαριά πρόστιμα με το τίποτα. Γιατί πήγες προς νερού σου και άργησες, γιατί άφηκες να τρέξει περισσότερο ή λιγότερο νερό στο χαντάκι? Είχε ξετρελαθεί να γίνει πλούσιος και να βγατήσει και τον πλούτο των αφεντάδων για να τον κρατάνε στη δούλεψή τους και να του δίνουνε όλο και περισσότερες εξουσίες. Μια βραδιά ο γέρος Στεφανής ο Ζευγάς δεν κρατήθηκε και του τάψαλε: «Πρόσεξε, Ανέστη, με πολλά κρίματα βαραίνεις στη ψυχή σου. Θα το βρεις από το Θεό». Την άλλη ήταν Σάββατο και με την πληρωμή τον απόλυσε. Είπε στον Τούρκο τσιφλικά: «Πολλά πεινεί τούτος ο γέρος και τρέμουνε τα χέρια του. Χαράμι το ψωμί που τρώει».
Η χειρότερη πράξη του Ανέστη ήταν τούτη που σκάρωσε σε ένα φτωχό αγοράκι την πρώτη βδομάδα που πήγα στο Τσιφλίκι. Είχε μαζέψει ο καλός σου 2-3 παιδιά από το χωριό των Αραπάδων, το Κιουμτσί, και τα ξεθέωνε στη δουλειά, με μόνη πληρωμή το πιάτο το φαΐ που τους έδινε. Στο Κουγιουμτσί μένανε αραπάδες, παγιοί δούλοι, που μαζί με τη λευτεριά τους τους δώσανε και ένα μικρό κομμάτι γης, ίσια για να στήσουνε το τσαρδί τους. Ουδέ μισό στρέμα δεν είχαν δικό τους να φυτέψουνε, που λέει ο λόγος ένα κρεμμύδι, ένα μαρούλι. Το μόνο κατά δικό τους ήταν το χαμόγελο, που άφηνε να φαίνονται τα κάτασπρα στρωτά δόντια τους. Τα 100 τόσα καλύβια των αραπάδων ήταν φτιαγμένα από πλεγμένες βέργες αλιγαριάς και ιτιάς και σοβατισμένα με βοηδοσβουνιές. Νύχτα μέρα δουλεύανε σκληρά οι ανθρώποι για τους παγιούς αφεντάδες τους. Σαν κατάρα είχαν δει τον ξεσκλαβωμό τους. Απ' τη δουλεία, γιατί κανένα διάφορο δεν είχανε. Ο μόχτος τους ίδιος και παραπανήσια η έγνοια τώρα για το μεροκάματο. Γιατί τρέμανε μη δεν το πετύχουνε και αφήνουνε νηστικά τα παιδιά τους. Ένα ραπάκι λοιπόν από το Κουγιουμτσί, ντροπαλό και γλυκόθωρο, πήγε στον πειρασμό να κλέψει μπροστά στη μύτη του Ανέστη. Καθώς δούλευε στα καλαμπόκια, πέταγε αραιά και πού κανένα νταρί όξω από το φράχτη, και το βράδυ το μάζευε με τρόπο και το πήγαινε στη μάνα του που ήταν κατάκητη και στα τρία μικρότερα αδέρφια του που λιμασμένα ζητιάνευαν πότε εδώ και πότε εκεί. Ο Ανέστης δεν άργησε να τσακώσει το παιδί. Το κρέμασε ανάποδα στον πλάτανο και για παραδειγματισμό το διρετόσο που καθώς ήταν αδυνατούλη και άρρωστο, γύρισε το βράδυ στο καλύβι του, έπεσε να κοιμηθεί και δεν ματαξύπνησε. «Για γνήσουλ του!» «Λάθος έγινε», είπαν οι Τούρκοι τσιφλικάδες και δώσανε συγχωροχάρτη στον Ανέστη. Ωστόσο η ζωή μας στον Μπελεβί άλλαξε ξαφνικά στο καλύτερο. Το αφεντικό, ο Αλί Μπέης, έπεσε σε παράφορο ζευντά με μια μικρή εργατριούλα, την Αρτεμίτσα, και έψαξε να δείξει τον καλύτερο εαυτό του. Ως και για το φαΐ μας άρχισε να νοιάζεται και μια μέρα, για να κάνει επίδειξη στο κορίτσι, τα βάλε με τον Ανέστη. «Μπρε κερατά», του είπε, «μια και έκανε συμφωνία να ταΐζει τους ανθρώπους, τι τους πέθανε στο πλουγούρι και στο λόπι. Χόρτασε τους κρεάσια, μην πα και βαρυγκωμάνε και πει ο Κυρκιντζές πως οι μουλάδες είναι ανεχόρταγοι και στίβουνε τους δουλευτάδες τους». Τα έλεγε αυτά και με το μάτι χάιδευε το κορίτσι. Είχε ομορφιά η Αρτεμίτσα που σταμάτα γιάτι, μάτι γλαρό, μαλίσα με τον αστράγαλο και κορμί σταράτο, βεργολιγερό. Κατάλαβε απ' εξαρχής την αδυναμία που της είχε ο Μπέης και σκιάχτηκε. Μα και να φύγει από τη δουλειά δεν τα αποφάσιζε. Ήξερε πως ο γονιός της χρειαζόταν βοήθεια γιατί είχε να θρέψει 10 στόματα και ο κλήρος του ήταν μικρός. Ύστερα ο Μπέης τη γυρόφερνε με το μαλακό. Αυτή να διάλεγε να του ψήνει τον καφέ, να του νοικοκυρεύει το ρούχο. Χέρι όμως ποτέ δεν άπλωσε πάνω της. Ο Αλί Μπέης, που από την αγκαλιά του περάσανε γυναίκες και γυναίκες, από τρανές χανούμισες ή σαμαναγκεμένες αντέζες, από αυτές που παίρνουνε σβάρνα τα χωριά όταν ξέρουνε πως οι ρεσπέριδες πουλήσανε τη σοδιά τους και έχουνε χρήμα στην τσέπη, φερνότανε με τούτο το κοριτσόπουλο σαν νιόβγαλτος μαθητάκος. «Κρυφός καημός τον καίει τον αφέντη μου», έλεγε τον εφέρη του. «Όλη νύχτα παίζει ούτη, μάτι δε σφαλνά. Η γυναίκα πια δεν πατάει στον κούλα και μου γκρίζει σαν κάπρος». Οι ζευγάδες τα ακούγανε και τα βλέπανε όλα τούτα, μα λόγος δεν τους έφευγε ουδέ κρίση, γιατί σκιάζονταν μη χάσουνε το ταΐνι. Μονάχα οι γυναίκες κρυφοκουσελεύανε και λέγανε «Κάποτε θα ξεσπάσει το κακό και κρίμα μεγαλύτερο από το να τουρκέψει χριστιανή δεν γίνεται». Ένα μεσημεράκι που η Αρτεμίτσα έλειπε και η χωριά της ξαπόστενα στον πλάτανο, το κατηνιό πήρε να τραγουδάει πονηρά τη Έλλη στο τραγούδι που θέλει σκότωμα με δίκοπο μαχαίρι γιατί άφηκε τον άντρα τσι και πήρε κομισέρι. Οι άλλες κρυφοχυχύριζαν μέσα στον κόρφο τους και κλείνανε το μάτι. Μα η γριά παρλιάρενα, η γκαβή, και εγώ ήταν από πεθυμιά να δω και ένα μάθημα στις νιές. Αρχίνησε λοιπόν να ιστορεί το πάθημα του Θόδωρου Ντελιμανόλη, όπου ξέχασε τη νόμη του Θεού, ερωτοχτυπήθηκε με μια τουρκάλα, χείρα με δυο μικρά αγόρια και τιμωρήθηκε σκληρά. Αχ, έκανε η γριά ολοφαρμάκι και ψευτοσυμπόνια. Όποιος γνώρισε τον Τελιμανόλη παγιά και τον εγλέπει έτσι που κατάντησε, μόνο αυτός μπορεί να κρίνει πόσο ακριβά πλέρωσε το ανομιμά του. Σαν ήταν εργένης, κολλάζονταν οι γυναίκες με το που τον εκοιτούσαν να περνάει καβάλα στάτη του. Τι του ήρθε να πέσει σε τέτοιον άνομο ζευδά. Χαθήκανε μαθές οι χριστιανές. Κακιά και ψυχρή η ώρα που επήγε να ανοίξει μήλος εκείνο το ορεινό τουρκοχώρι, κοντά στα θύρα. Εκειδά γνωρίστηκε με την αφεντιά της, τη χείρα του Νιζάμι και έχασε τα λογικά του.
Ξετρελάθηκε κι αυτή η αφορεσμένη, λύσα την έπιασε, κι ας είχε δυο αγόρια. Μια και δυο, πού την έχανες, πού την έβρισκες, στο μήλο του Ντελιμανόλη ξημεροβραδιαζότανε. Ίσαμε που σταματήσανε να τρίβονται οι μιλόπετρες και τρίβονταν λόγου τους οι προκομμένοι. Μα ο ζευδάς δεν κρύβεται, σαν τον πλούτο και σαν τον βήχα, και ο δεσμός συμμαθεύτηκε. Σήκω να φύγουμε, του είπε μια μέρα εκείνη, πριχού πληρώσουμε την αγάπη μας με τη ζωή μας. Και εκείνος, όνομα και πράμα Ντελιμανόλης, την εκλέβει, την επερνάει στον Πειραιά, την ευαυτίζει, ήμαρτο Θεέ μου, με το χριστιανικό όνομα Αγγελική, και την εστεφανώνεται. Ιστερνά, γυράει ο πίσω στον Κυρκιντζέ, φτιάχνει δικόνε του μήλο, αραδιάζει τέσσερα παιδιά μαζί της, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Όμως να ζυγώσει κατά τα θύρα δεν τα αποτολμούσε. Ήσαμε εδώ, καλά παγαίνανε όλα. Μα ο Θεός δεν ξεχνάει, γράφει και περιμένει. Όντας μεγάλωσε ο πρωτογιός του Ντελιμανόλη, μαγεμένος απτός άκουγε για το χωριό της μάνας του, κίνησε μια και δυο να πάει να ζήσει εκεί. Νίκιασε το στοιχειωμένο μήλο, έστρωσε δουλειά. Πριν περάσει όμως μήνας, βρέθηκε νεκρό το Παλικαρόπουλο στο γιατάκι του, με μια μαχαιριά βαθιά στην καρδιά, ακριβώς πάνω στην καρδιά. Η γριά παρλιάρενα η Σμυρνιά, με το ένα γερό της μάτι, κοίταξε μια-μια τις κοπεγιές να δει αν της άγγιξε η ιστορία της. «Σκιαχτήκατε καψοκοκόνες», έκανε. «Τέτοιες βρωμοδουλειές μόνο αίμα της ξεπλένει, μόνο αίμα, να το ξέρετε, και θα το πω και στην Αρτεμίτσα, να έχει το νουτσι». Οι απειλές της παρλιάρενας με κάνανε να φοβάμαι για την τύχη της Αρτεμίτσας, μα δεν είχα το θάρρος να της μιλήσω. Ούτε και η παρλιάρενα ή άλλος κανείς της μίλησε. Όλους τους βόλευε τούτος ο έρωτας που μαλάκωσε τον Μπέ και τον έκανε σελμπέση και μεγαλόψυχο. Θέλανε όμως και να κακολογούνε το κορίτσι και να προβλέπουνε το χαμό του. Μια Κυριακή απόσπερο, καθώς γύριζα από τον Κυρκιντζέ, μέσα στο δάσος του Μπελεβί, βρήκα την Αρτεμίτσα και τον Μπέ να κυγιούνται χάμω αγκαλιασμένοι και μανιακοί για έρωτα. Ούτε πίσω μπόραγα να κάνω, ούτε μπροστά. Ήθελα να ανοίξει γης να με καταπιεί. Όλο το αίμα ανέβηκε στο κεφάλι μου και αίσθησες πρωτοφανέρωτες ταράξανε το κορμί μου. Ξυπόλυτος καθώς ήμουνα, γύρισα πίσω ακροπατώντας, με κίνδυνο να με δει ο Μπέης και να μου ανάψει καμιά σφαίρα. Κείνο το βράδυ δεν έκλεισα μάτι. Σπασμοί ταράζανε το κορμί μου, σαν να είχα θέρμες. Κι ύστερα από κάθε σπασμό έκλαιγα, λες κι είχα πέσει κι εγώ σε τρανή αμαρτία. Τούτο το περιστατικό με βοήθησε να βρω τα φερσίματα του Ανέστη πιο αδικά από όσο ήτανε και πριν μου δώσει εκείνος δρόμο, ζήτησα να φύγω μοναχός μου από το Τσιφλίκι. Τέτοια περιστατικά ήταν σπάνια στα μέρη μας. Και όποιος τα αποτολμούσε, Τούρκος σαν τον Αλή ή Ρωμιός σαν τον Ντελιμανόλη, το έκαμε από μεγάλον έρωτα. Στα τόσα τουρκοχώρια που μας ζώνανε, δεν θυμούμαι να είχε γίνει άλλο τέτοιο ζευγάρωμα παρεχτός στο Κουγιουμτσί, το χωριό των Αραπάδων. Οι μαύροι του Κουγιουμτσί βρίσκονταν σε πολύ καλές σχέσεις με το χωριό μας. Για ό,τι καλό ή κακό τους έβρισκε, τρέχανε σε εμάς και ζήταγαν ορμήνια. Τη μεγαλύτερη υπόλοιψη, ωστόσο, την είχαν σε έναν μπάρπα Μουτσέλιγκα, του Βοτάνογλου. Τους φαινόταν ο σοφότερος άνθρωπος του κόσμου, και ας μην ήξερε ο Χριστιανός να βάλει ούτε την υπογραφή του. Μια μέρα λοιπόν, να και κόπιασε στο χωριό μας αλαφιασμένος ο Ιουσούφης, τρέχει ίσια στο θειό μου και του λέει. «Και Χαγιά, πες μου, μπορεί μια μαύρη προβατίνα που βατεύεται με μαύρο κρυάρι να γεννήσει άσπρο αρνί?» Ο θείος μου έξισε το κεφάλι του. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και τετραπέρατος καθώς ήτανε, το αποκρίθηκε. «Μπορεί και καλό μπορεί, Ιουσούφ. Άμα το μαύρο κρυάρι ή η μαύρη προβατίνα έχει άσπρη ψυχή, τότε γεννιούνται πότε άσπρα και πότε μαύρα αρνιά». Την απόκριση αυτή την έδωκε γιατί είχε μάθει πως ο βοσκός του Οβούζιος κάθε που κατέβαινε στο ποτάμι να ποτίσει τα πρόβατα, αντάμωνε τη Φατμέ, την ιαρή γυναίκα του Ιουσούφ, και είχανε μεγάλες παρτίδες. «Και πώς γίνεται, Ντζάμε, να έχει άσπρη ψυχή ένα μαύρο πράμα?» ρώτησε σκεφτικός ο Αράπης. «Εδώ σε θέλω, Ιουσούφ, κι όμως να, το γράφουνε τα κοιτάπια, και τα κοιτάπια ποτέ δεν λαθεύουνε. Οι ψυχές, σου λέει, σεργιανάνε από κορμί σε κορμί και δεν κοιτούνε χρώμα. Αριά και πού, οι ψυχές των άσπρων πάνε στους μαύρους και οι ψυχές των μαύρων στους άσπρους». Ο Ιουσούφ, τρελός από χαρά, άρπαξε τα χέρια του και Χαγιά και τα φίλησε. «Αμάν αρκαντάς», είπε συγκινημένος, «μέσωσες από μεγάλο κρίμα. Όταν είδα να στρογγυλεύει η κοιλιά της γυναίκας μου, είπα πως ήρθε η ευλογία του Αλλάχ
να δω τον καρπό μου να βλασταίνει στο σπλάχνο της. Μα όταν μου γέννησε άσπρο παιδί, σκουτίνιασε ο νους μου και δεν ήξερα τι να πω και τι να πράξω. Και το μαύρο κρυάρι πήρε το δρόμο να ανταμώσει τη μαύρη προβατίνα με τη λευκή ψυχή. Όμως, το βούζιο τον εκάλεσε η δημογεροντία και του δω και αυστηρή διαταγή να τα μαζέψει και να φύγει αμέσως από τα βουνά μας και να μην ματαγυρίσει ποτέ πια.